Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αισθητή έγινε το μεσημέρι, ισχυρή σεισμική δόνηση στη Μεσσηνία αλλά και την Ηλία, χωρίς πάντως ιδιαίτερα προβλήματα. Η δόνηση ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε επίκεντρο κοντά στην περιοχή της Φινικούντας. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον καθηγητή γεωλογίας και αντιπρόεδρο του ΕΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμη Λέκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Πολύ καλά. Εμείς ταρακουνηθήκαμε λίγο σήμερα και ήταν μια δόνηση πάντως από τις συνηθισμένες, θα έλεγε κάποιος, για την περιοχή μας. Ποια είναι τα δικά σας στοιχεία, έτσι όπως καταγράφεται και η μετασεισμική ακολουθία? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταγράφει η σεισμική δόνηση. Διαπιστώσαμε ότι είναι μια συνήθις δόνηση για την περιοχή. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα ούτως ή άλλως. Είναι πολύ κοντά στην τάφρο του ελληνικού τόξου. Συνεπώς, αναμένονται τέτοια γεγονότα. Γεγονότα τα οποία γίνονται αντιληπτά σε μια ευρύτερη περιοχή. Ειδικά το σημερινό γεγονός έγινε πάνω σε ένα γνωστό ρήγμα της περιοχής που έχει μια διεύθυνση ανατολική δύση. Ένα ρήγμα το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν και αντίστοιχους σεισμούς, αντίστοιχου μεγέθους. Και βέβαια η δόνηση αυτή έγινε αντιληπτή μέχρι και την Τρίπολη πάνω και την Ηλία και τη Σπάρτη. Έγινε αισθητή σε μια περιοχή μεγάλη. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται ότι η δόνηση ήταν κάπως πιο βαθιά από ό,τι θα περίμενε κανένας, δηλαδή αντί να είναι 5-10 χιλιόμετρα ήταν της τάξης των 25 χιλιόμετρων βάθος. Γι' αυτό έγινε αντιληπτή σε μια μεγαλύτερη περιοχή. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να πούμε ότι έχουμε κάποιες μετασεισμικές δονήσεις της τάξης των 2-2,5, δεν γίνονται αντιληπτές βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια ουσιαστικά εκτόνωση του φαινομένου, η οποία γίνεται αμέσως μετά, και αυτό δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό είναι ικανοποιητικό. Καταρχήν δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και όπως είπατε και εσείς αρχικά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά την περιοχή μας και από τις πρόσφατες επισκέψεις στο παρελθόν, είναι μια περιοχή που ζει με τους σεισμούς, όπως και να το κάνουμε. Ακριβώς, και είναι μια περιοχή. Είναι ένα συνήθες φαινόμενο, δεν είναι κάτι που θα μας ενισχύσει ιδιαίτερα. Να ρωτήσω μόνο κάτι, επειδή υπάρχει έτσι όπως και να το βλέπουμε στα στοιχεία τουλάχιστον που καταγράφουν οι σεισμογράφοι τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μια γενικότερη διέγερση, θα έλεγε κανείς, στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει ζήτημα κάποιο? Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια εκδήλωση σεισμών σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, αλλά αυτή η εκδήλωση σεισμών είναι σε διαφορετικές περιοχές με διαφορετικό γεωτεχνικό καθεστώς. Το οποίο σημαίνει ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους. Συνεπώς δεν υπάρχει μια συνδυασμένη διέγερση στον ελληνικό χώρο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα καλό. Δεν συνδέονται ούτε χωρικά αυτές οι διαδικασίες, ούτε γεωδυναμικά. Συνεπώς είναι τυχαία γεγονότα αυτή. Είναι μικρή σεισμή που εκδηλώνεται στον ελληνικό χώρο, γιατί δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς. Οπότε θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Κύριε Λέκα, είχατε κάνει μια προσπάθεια και είχατε αναπτύξει και ένα δίκτυο σεισμογράφων σε ολόκληρη την περιοχή και τη νοτιοδυτική Ελλάδα. Αυτή σήμερα μας δίνει στοιχεία, συνεχίζει να μας δίνει στοιχεία ή υπάρχουν κενά? Συνεχίζει να μας δίνει στοιχεία και βέβαια υπάρχει και το εθνικό δίκτυο, το οποίο είναι το επίσημο δίκτυο της χώρας. Έχει αρκετούς σεισμογράφους και αρκετούς επιδεξιογράφους σε όλη τη χώρα. Δεν μας λείπει κάτι δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο μας λείπει είναι ότι μερικές φορές δεν έχουμε συντήρηση των σταθμών όπως θα θέλαμε, mm-hmm. λόγω των οικονομικών δυσκαιριών. Και βέβαια και σαν ΟΑΣΠ διατρέξαμε ένα κίνδυνο να μας καταργήσει η Τρόικα. Το θυμόμαστε. Και αυτό βεβαίως το αποφύγαμε μετά κάποιες συνδυασμένες παρεμβάσεις αυτών που ξέρουν τι θα πει σεισμός, έχουν βιώσει το σεισμό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Και ευτυχώς αποφύγαμε και την κατάργηση του ΟΑΣΠ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε σε επικοινωνία. Πάντως κρατάω έτσι και την δική σας έτσι, ηρεμία πάνω απ' όλα που πρέπει να πει. Υπάρχει μια περιοχή που έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς. Ναι, ακριβώς. Καλή σας νύχτα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε και στον Δήμαρχο Πυλιονέστρου, στον κύριο Καφαντάρη. Α, δεν τον έχουμε. Πάντως σε προηγούμενη επικοινωνία που έχουμε μαζί του, μας είπε ότι δεν υπάρχουν ούτε ζημιές ούτε άλλα έτσι, ανησυχητικά σημεία γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πυλιονέστρου. Να συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα. Στο ποσοστό ρεκόρ 26,8% έφτασε η ανεργία για το μήνα Μάρτιο, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνει να σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 26,85% έναντι 22,2% το Μάρτιο του 2012.
στο 26,8% και μένεται ανεργία για το μήνα Μάρτιο έναντι του 26,7% που ήταν το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το 26,7% είναι η αναθεωρημένη εκτίμηση για την ενεργία Φεβρουαρίου, καθώς αρχικά είχε ανακοινωθεί ποσοστό 27%. Συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας ανέλθε σε 26,85% έναντι του 22,2% το Μάρτιο του 2012 και 26,7% το Φεβρουάριο του 2013. Το σύνολο των απασχολούμενων κατά το Μάρτιο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.580.680 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.309.071 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.379.478 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 245.949 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 και κατά 6.697 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2013. Ξέρετε, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μειονεκτική θέση. Όχι μόνο η αναργία. Υπάρχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν πληρώσει στρατιωτικά υποχρεώσεις και δυστυχώς είναι προσκολιόμενοι στον πατέρα και στη μητέρα. Εάν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βλέπω σε λίγο θα πτωχεύσουμε όλο τελώς. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα. Ειδικά εμείς που είμαστε τώρα, που είμαστε, θέλω 1,5-2 χρόνια να πάρω συντάξει, δεν υπάρχει δουλειά και δεν βρίσκουμε πουθενά. Ούτε και εδώ πέρα μπορούμε να βοηθούμε, πουθενά τίποτα. Και εγώ έρχομαι τώρα να πάρω το τελευταίο αυτό ανεργίας και να κάνω αίτηση για εργασία. Και είμαι 58 χρόνων, πες μου εγώ πού θα βρω. Και εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να βγω σε σύνταξη. Μου λείπουν γύρω στα 500 ένσημα. Από πώς θα τα καλύψω? Μια αυτασφάλιση? Είναι δυνατόν? Τι να πω τώρα. Είναι ντροπή μας που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 23.661 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012. Σε ηλικίες έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 58,3%. Σε πρωτοφανή ομολογία λάθους στην συνταγή, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα της Ελλάδας, προχώρησε χθες το βράδυ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην 50-σελίδη έκθεσή του. Πάντως, από την πλευρά της Κομισιόν υπάρχει έντονη διαφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως διαφωνεί θεμελιωδώς με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε πολλές πλευρές της έκθεσής του, στην οποία εκτιμά τα αποτελέσματα του πρώτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας το 2010. We fundamentally disagree. The report ignores, on this point, ignores the interconnected nature of the euro area member states. Private sector debt restructuring would have certainly risked systemic contagion if it had been done at that stage. It would also have severely undermined the program. And this was the unanimous position of the member states of the euro area and indeed of the Troika partners at the launch of the program. Απαντώντας σε ερωτήσεις με αφορμή την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, εκπρόσωπος του Ταμείου ρωτήθηκε τόσο για τις σημερινές επικρίσεις που δέχθηκε από ευρωπαϊκούς κύκλους, όσο και για τις επιπτώσεις των λανθασμένων εκτιμήσεων. The same situation, with the same information, we would probably have made the same decision today. Από την άλλη, για το θέμα, ο Πρωθυπουργός από το Ελτσίνκι ανέφερε. You will probably remember that I was emphasizing and in fact criticizing what the IMF itself calls as mistakes from the very beginning, and we have been correcting those mistakes during the last year. What I believe is important is for a politician not only to criticize the others, but also to act as well. The job of a politician is not only to talk about wrongdoings of others, but to correct them too, and this is exactly what we have been doing in the last year. Now, in the same report, you will see that it is underlined that the current program is progressing on the right track. I'm not being an optimist, I'm being a pragmatist. And if you want, I'm an optimist who is walking and feeling the ground. I'm not a theoretician. Λόγω της οικονομικής κρίσης, μέρα με τη μέρα αλλάζει η αγοραστική συνήθεια των καταναλωτών. Μάλιστα, για τα νοικοκυριά, πρώτο ρόλο παίζει η σύνθεση και η στέγαση, ενώ όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελστάτ για τις καταναλωτικές δαπάνες των οικοκυριών το 2011, φαίνεται ότι το πρώτο ουσιαστικά χρόνο της κρίσης έριξαν το βάρος σε φαγητό και στέγη. Όπως ήταν φυσικό, οι προϋπολογισμοί κόπηκαν και κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά διέθεσαν 1.824 ευρώ το μήνα αντί 2.020 ευρώ το 2010. Οπότε η χώρα έμπαινε στο μνημόνιο. Η μείωση είναι 6,8% εάν φυσικά ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός που ανεβαίνει στο 10,8%. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη ζωή όπως έκανε πρώτα, όπως τίποτε, αλλά από μια μοίρα τα φταίμε και εμείς, γιατί είμαστε πολύ σπάταλοι νωρίτερα. Και αυτό είναι γεγονός, έτσι. Να ψωνίζουν λιγότερα. Ψωνίζουν λιγότερα διότι δεν βγαίνουν διαφορετικά. Να ψωνίζουν τι, εφόσον χρηματοδοτούν τα παιδιά, τα εγγόνια από εκεί και μετά. Τι άλλο να κάνουμε, για πέσα μου. Και από ό,τι ξοδεύαμε. Και από ό,τι ξοδεύαμε παλιά. Τώρα πρέπει να ξοδεύουμε, αλλά δεν μπορούμε. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των οικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής, στο 19,5%, και ακολουθούν οι μεταφορές με 13,2% και η στέγαση με 12,6%. Ενώ οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αποτελούν το μικρότερο μερίδιο των δαπανών κατά 3,5%. Το καταναλωτικό πρότυπο άλλαξε, έχοντας φυσικά ως δεδομένο ότι τα χρήματα λιγόστεψαν. Φρένος στα σενάρια στηρίξεων μπαίνει από τη Νέα Δημοκρατία, με την όλη συζήτηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να αποκτά βάση αμέσως μετά το 9ο συνέδριο του κόμματος, που θα γίνει στα τέλη Ιουνίου. Στόχευση είναι να υπάρξει μια αμφίδρομη καταγραφή των ζητημάτων της κοινωνίας στην επαφή με τους φορείς που εξελίσσεται μέσω των προσυνεδρίων. Και το επόμενο θα έχει ως σταθμό του την Πελοπόννησο. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θα πρέπει να υπογραμμιστεί και το νέο μοντέλο κόμματος, το οποίο είναι στα σκαριά, με εντολή του Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, ωστόσο, οι οποίες διαδικασίες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αναμένεται να ανοίξουν αμέσως μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν πρόκειται να ανοίξει πριν από το συνέδριο. Επομένως, οτιδήποτε λέγεται, ακούγεται, ψιθυρίζεται, δεν μπορεί να στηρίζεται επάνω σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει. Με την παρουσία του στην Καλαμάτα, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας έβαλε φρένο στα σενάρια, ενώ για επιστημονική φαντασία έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, Περικλής Μαντάς, αναφορικά με τα όσα σημειώθηκαν περί στηρίξεων και χρήσματων στον τελευταίο χώρο της ΝΟΔΕ. Η εκδήλωση της Νομαρχιακής που έγινε το Σάββατο είχε ένα χαρακτήρα πολιτικό σε επίπεδο νομού, εσωτερικό και σε καμία περίπτωση δεν είχε χαρακτήρα τέτοιου είδους. Η νομαρχιακή δεν είναι η οργάνωση, η δουλειά της νομαρχιακής δεν είναι να δίνει χρήματα σε δημάρχους ή σε περιφερειάρχες ή οπουδήποτε. Σε καμία περίπτωση. Τώρα όλα αυτά που πιθανόν ακούγονται, να γράφονται ή να συζητιούνται είναι θέματα τα οποία κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας αυτών που τα γράφουν και αυτών βεβαίως που τα διαδίδουν ή που τα μεταφέρουν. Η Νέα Δημοκρατία πάντως με αφορμή το 9ο τακτικό συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Ιουνίου στην Αθήνα φιλοδοξεί να χαράξει μια νέα εποχή. Οι προσυνεδριακές διαδικασίες την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν ως επίκεντρο την Πελοπόννησο. Θα έχουμε το προσυνέδριό μας, το οδηπορικό μας, στις 14, 15 και 16 Ιουνίου, όπου θα είναι το αποκορύφωμα. Όμως μπαίνοντας η εβδομάδα θα είναι όλοι αφιερωμένοι για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέσα σε όλα θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει και η δομική του αυτή αλλαγή ξεκινά από τις οργανώσεις. Με εντολή του Προέδρου μας δουλεύεται αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο νέο μοντέλο με τους εξής άξονες. Πρώτον, να είναι ελκυστικό στη νέα γενιά. Δεύτερον, να απαντά στις απαιτήσεις των καιρών. Και τρίτον, να έχει προοπτική και πέραν από το 2020. Μήνυμα αλλαγής από το Πασόκ σε προτάσεις και πρόσωπα. Το κόμμα του Ευάγγελου Βενιζέλου πλέον βρίσκεται σε μια φάση μεταξέλιξης και αναδιάρθρωσης και αυτός είναι και ο λόγος επικείμενης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των νομαρχιακών και συντονιστικών επιτροπών στους Δήμους που θα εξελιχθεί την προσεκή Κυριακή. Έντονη είναι η κινητικότητα που καταγράφεται στο τοπικό Πασόκ εν ώψη των εσωκομματικών εκλογικών διεργασιών που θα εξελιχθούν την Κυριακή για την ανάδειξη των νέων του οργάνων. Το Πασόκ έχει παράδοση στις δημοκρατικές διαδικασίες και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά η συμμετοχή του κόσμου θα είναι παραπάνω από ό,τι ίσως κάποιοι περιμένουν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος γενικά για τη χώρα μας είναι δύσκολος, όμως φαίνεται ότι και με τις θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και τη δικιά μας υπομονή και επιμονή τα δύσκολα και πέτρινα χρόνια σιγά σιγά φαίνεται ένα πρώτο
μια πρώτη χαραμάδα ελπίδας. Θέλω να πω ότι το Πασόκ είναι ο εγγυητής της σταθερότητας, ο παράγοντας αυτός που μέσα στην τρικομματική κυβέρνηση φέρνει τη σταθερότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο μέλλον. Για τις εσωκομματικές διαδικασίες αλλά και για τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα, μίλησε στην Ομαρχιακή Συνέλευση του Πασόκ ο βουλευτής Ευβοίας Σημειών και Δικόγλου. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι μια πρώτη φορά που έχουμε αυτό το πείραμα στη χώρα μας. Δεν είναι ρόδινα τα πάντα, δεν ταυτιζόμαστε τα τρία κόμματα που είμαστε εκεί. Μας ενώνει όμως το εθνικό συμφέρον και η ανάγκη προπαντός της χώρας μας να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Πασόκ, της αναδιάταξης της μεγάλης κέντρο-αριστερής παράταξης. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμπατριώτες μου, οι οποίοι ανήκουν στο χώρο μας, οι οποίοι ανήκουν στη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να δώσουμε ένα μήνυμα αλλαγής, ένα μήνυμα επαναξεκινήματος, μπορούμε να πούμε. Το ΠΑΣΟΚ δίνει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα τοπικά του όργανα. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι για εμάς η καθοδική πορεία ξεκίνησε όταν σταμάτησε να λειτουργούν όπως έπρεπε τα τοπικά μας, τα περιφερειακά μας όργανα. Άρα λοιπόν δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Καλώ όλους τους μεσήνους που ανήκουν στο χώρο της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Με νέα πρόταση και νέα στελέχη, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να καλύψει τον χώρο της κέντρου-αριστεράς. Παράλληλα, προσδοκά να εκτιμηθεί η συμμετοχή του και η στάση στην τρικομματική κυβέρνηση. Δημοσκοπικά μπορεί να έχουμε προβλήματα, όμως πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα η στάση μας θα εκτιμηθεί. Και αν δείτε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μια και μιλάμε για δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα 65% του κόσμου που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον προοδευτικό χώρο, τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, εκπροσωπεί και σήμερα για τον ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι και με τη νέα γενιά που αντιπροσωπεύω και εγώ, όπως και η Νάντια Γιαννακοπούλου που είναι δεξιά μου, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα δούμε καλύτερες μέρες. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε απευθύνει μια πρόσκληση σε όλους και λέμε όσοι προσφύγει προσέρχεται. Όσοι πιστεύετε δηλαδή στην Μεγάλη Δημοκρατική Ριζοσπαστική Παράταξη, αυτό που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την κορυφή, όλα τα στελέχη είναι ευπρόσδεκτα. Χρειάζεται βέβαια ένας διάλογος τόσο στη βάση όσο και στην κορυφή για να σηματοποιηθεί αυτό το σχήμα. Λοιπόν, είδαμε και τον Σημειών Κεδίκουλου που συμμετείχε στην χθεσινή εκδήλωση ενημέρωση ουσιαστικά για τις επικείμενες επιλογές. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης Best, τον Νίκο Μπελογιάννη, μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Και ο Διευθυντής της Εφημερίδας Μονίου Θανάσης Μούλης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Νίκο, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τη νέα πρόταση που επιχειρεί να εκπέμψει το ΠΑΣΟΚ, διαφορετική πρόταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και τα νέα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ. Πολύ σωστά όπως το είπες. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, Θέμη, με την εξής διαπίστωση. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί κανένας τώρα, αν έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Λάθη, σωστά, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια έχει κάνει και λάθη, δεν αμφιβάλλει κανένας. Βέβαια έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα που μας έχουν οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις οικονομικές εξαθλίωσης και τέτοια. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλά θετικά πράγματα. Πάρα πολλά θετικά πράγματα. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε όλες τις καταστάσεις. Αυτό που έχω να πω ότι χτες, αυτή τη στιγμή έχει με αυτή την ιστορία η οποία έγινε με το μνημόνιο τώρα, η οποία. Μας έμπλεξε ο πρώην πρόεδρος του και πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Σύμφωνα με τις απόψεις αυτού του και με τις απόψεις άλλων, τώρα τι γινόταν, θα κάτσουμε να τις εξετάσουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις απόψεις. Αυτό που θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάκαμψης. Μιας ανάκαμψης η οποία, όπως και να το εξετάσει κάποιος, τόσος πολλής κόσμος ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Τόσος πολλής κόσμος, τόσα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει. Και το έχει ψηφίσει πάρα πολλοί κόσμος, έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο, έχουν γίνει, να το πω, άνθρωποι πολλοί από το ΠΑΣΟΚ. Έχουν βολευτεί, έτσι. Έχουν βολευτεί, να το πω, όπως το λέει ο λαός μας. Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάρει και τίποτα και πάλι εκεί υποστηρίζουν μια ιδεολογία η οποία έχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν πάρει τίποτα, δηλαδή, όχι σχεδόν τίποτα και τίποτα. Και πάλι όμως οι άνθρωποι αυτοί είναι ανιδιοτελείς και οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν κάποιες θέσεις οι οποίες έχει το ΠΑΣΟΚ. Καλός ή κακός. Αυτό έχουν. Αυτό που έχω να διαπιστώσω ότι εχθές το ΠΑΣΟΚ κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα και μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να συνταχθεί. Δεν έχει τόσο βαρύνουσα σημασία το τι θα πούν τα στελέχη, δηλαδή τι θα πει τώρα, τι θα πούν αυτοί που ήταν στο πάνελ, παρά ότι κάποιοι στη στήριξη αυτή και αναγνωρίζοντας και το ρόλο του ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια παρευρέθηκαν στην αίθουσα. Αυτοί.
η οποία έγινε, που ήταν καλεσμένη, δεν ξέρω αν ήταν ανοιχτή η συγκέντρωση για όλο τον κόσμο. Οπότε αυτή ήταν που τη γέμισαν, παρευρέθησαν κάποιοι και κάποια στελέχη και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει τίποτα. Είδα πολύ καλά, ότι με πολύ μεγάλη μου χαρά, ότι υπήρχαν και νέα παιδιά, τα νέα τα παιδιά που κακά τα ψέματα. Στο πολιτικό σκηνικό τα νέα παιδιά χρειάζονται. Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε όλη την πολιτική. Η δημοκρατία μας έχει την πολιτική, έχει τα κόμματα. Αν την απαξιώσουμε όλοι και λέμε δεν γίνεται, δεν γίνεται και βρίζουμε όλοι, από εκεί πέρα τώρα κάποιοι λίγοι θα κάνουν κουμάντο στην όλη κατάσταση. Αυτό που θέλω να καυτεριάσω και θα ζητήσω και την άποψη του Θανάση, ότι πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν βολεμένοι και οι οποίοι τριγνάνε γύρω-γύρω μαζί μας, πολύ βολεμένοι από το Πασόκ, οι οποίοι κακά τα ψέματα, το Πασόκ τους ανέδειξε. Τους ανέδειξε σε πολλά θέματα, σε πολλά ζητήματα και οικονομικά και θεσμικά. Σε πολλά, πάρα πολλούς. Δεν είδα κανένα από αυτούς. Κάποιους πρωτοκλασσάτους εκεί. Οι οποίοι, τι παρεμβαίνουν δηλαδή, αν θα ξαναεπανέλθει το Πασόκ στην εξουσία, να ξαναβγουν μπροστά. Κάθονται στη γωνία. Τους παρακαλάει. Δηλαδή με εκπλήσει. Με εκπλήσει και το λέω με εκπλήσει, δηλαδή. Πώς να σου το πω, το θέμα της αχαριστίας αυτών των ανθρώπων. Απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο τους ανέδειξε. Και όπως εγώ από την πλευρά τη δικιά μου, να συγχαρώ όλους αυτούς που ήταν εκεί και κάποιους άλλους οι οποίοι δικαιολογημένα δεν ήταν και ενημέρωσαν και τον κύριο. Πώς το λένε, τον κύριο. Σούμπλη. Τον κύριο Σούμπλη, τον κύριο Αλευρά και τον κύριο Κεδίκογλου, ο οποίος είχε έρθει εκεί πέρα. Οι οποίοι δικαιολογημένα δεν είχαν έρθει, παρόλο που θέλανε να έρθουν, οι οποίοι ήθελαν να είναι και να τους πάρει και κάμερα. Να φανούν ότι είμαστε εδώ και δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Πασόκ. Ή δεν περιμένουμε το Πασόκ να ξανάρθει στην εξουσία για να πάμε να ξαναπούμε ότι είμαστε Πασόκ και να μας παρακαλάει γιατί είμαστε μοναδικοί. Αυτό έχω να πω εγώ. Δηλαδή, έχω εκπλαγεί με την αχαριστία κάποιων οι οποίοι είναι παντελώς απόντες από όλες τις εκδηλώσεις και από όλες τις δράσεις που κάνει αυτό το κόμμα που κάποτε. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και κάποτε, έχει διοικήσει την Ελλάδα τα περισσότερα χρόνια που αυτοί έχουν αποφεληθεί από αυτήν την κατάσταση. Mm-hmm. Πάντως κάποιος θα πρέπει να δώσει και τα εύσημα σε κάποιο στελέχη, όπως είπες και εσύ, και στον κύριο Σούμπλη, που χωρίς όφελος ουσιαστικά έχει μπλεχτεί στην όλη διαδικασία να συγκρότησε το ΠΑΣΟΚ, ως συντονιστής της ΝΟΕΣ και προσπάθησε να μαζέψει τα σημάδια αφού είχε καταργηθεί. Όλους αυτούς οι οποίοι ήταν και μαζέψαν και νέο κόσμο. Μπράβο τους, μαζέψαν και νέο κόσμο. Μπράβο τους. Λοιπόν, Θανάση. Κοίταξε, για όλους αυτούς που απέχουν, ειδικά τους επώνυμους και τους βολεμένους και τους αποφελημένους, υπάρχει και μια δικαιολογία ότι ίσως φοβούνται να δούνε στα μάτια τους, να δούνε κατάματα τους άλλους οι οποίοι μένουν, συμμετέχουν για την ιδεολογία τους, για τη δημοκρατία και για όλα αυτά τα ζητήματα και για την ιδεολογία. Αποδεικνύουν δε ότι η ιδεολογία τους ήταν το βόλεμα και η άσκηση της εξουσίας. Πολύ σωστά. Ορισμένοι από αυτούς λοιπόν είτε ήταν συμμέτοχοι στις εξουσίες τις διάφορες στο παλιό πολιτικό σύστημα, τώρα πλέον έχουν μετακομίσει και το παίζουν, μάλιστα το άσχημο είναι ότι το παίζουν και λίγο προοδευτικοί, δυσεναριστερούλιδες δηλαδή και τέτοιοι, αλλά με δεξιά τσέπη. Τώρα από εκεί και πέρα το πολιτικό σύστημα, όπως γνωρίζουμε, περνάει μία κρίση. Αυτό το οποίο το πολιτικό σύστημα μέχρι το 2009 γνωρίζαμε, με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ το 2009 πήρε 47%, 45% όπως πήρε. Πήρε 11 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ως προς τις ευθύνες κλπ, όλοι γνωρίζουν ότι πρωτογενώς, σε αυτή τη φάση το 2009, τις ευθύνες δεν τις είχε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διαχειρίστηκε μία κατάσταση, αλλά τη διαχειρίστηκε κατά το χειρότερο δυνατό τρόπο. Με τον Γιώργο Παπανδρέου Πρωθυπουργό. Έκανε ό,τι ακριβώς δεν έπρεπε να κάνει, όπως και τότε πολύ σωστά είχαν επισημάνει κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και εκ του αποτελέσματος όπως κρίνεται, έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε να αποφύγει για τη χώρα. Αυτό ακριβώς συμπαρέστηκε το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως αυτός ο κυβερνητισμός, η διαφθορά και η διαπλοκή στελεχών, κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ κλπ. Έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε μια απαξίωση πολιτική και κοινωνική. Σε αυτό όμως δεν μπορεί να ενοχοποιείται ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, όπως δεν μπορεί να ενοχοποιείται και κανένας άλλος πολίτης ο οποίος συμμετείχε στα διάφορα κόμματα. Mm-hmm. Ενοχοποιούνται για μένα και πρέπει να ενοχοποιηθούν και να ελεγχθούν και να γίνουν τα πάντα οι αξιωματούχοι.
αυτοί που διαχειρίστηκαν και ήταν αγνώμονες της εμπιστοσύνης του κόσμου σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Μόνο έτσι θα υπάρξει μια κάθαρση του πολιτικού συστήματος και θα δούμε καλύτερες μέρες στο πολιτικό σύστημα. Χωρίς πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η δημοκρατία, ούτε τίποτα, ούτε η οικονομία. Θα ζήσουμε εφιαλτικές στιγμές στο μέλλον με ακρότητες και με εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις οι οποίες θα τεινάξουν στον αέρα ό,τι έχει απομείνει από αυτή την ρημάδα χώρα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ενοχοποιούμε τον κόσμο. Και είναι ενθαρρυντικό ότι στο ΠΑΣΟΚ, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο ηγεσίας κλπ, ο κόσμος εξακολουθεί, τουλάχιστον από αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ τοπικά, εξακολουθεί να παραμένει και να αγωνιά για το μέλλον. Δεν έχει κρυθεί. Μπορεί βεβαίως κάποιοι να έχουν δυσαρεστηθεί ιδιαίτερα και να έχουν μετακινηθεί σε άλλες δυνάμεις και τέτοια. Αυτό όμως έχει συμβεί και από τα άλλα κόμματα. Έχουμε τρομερές μετακινήσεις. Ο κίνδυνος όμως είναι να περιπέσουμε στη λογική των άκρων και από εκεί και πέρα να γίνει όλη η χώρα ένα πεδίο αντιπαράθεσης, μία αρένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούμε να μιλάμε ούτε για ανάπτυξη, ούτε για μέλλον, ούτε για δημοκρατία, ούτε για ποιότητα ζωής. Θα μιλάμε για μία κόλαση. Θανάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή. Να πάμε εμείς τώρα, να περάσουμε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη σημερινή είδηση που μεταδώσαμε και ουσιαστικά έχει κάνει, έχει αποτελέσει το επίκεντρο της ενημέρωσης για το mea culpa της Τρόικας, για το δεύτερο ουσιαστικά, την αποτυχία λάθους όσον αφορά την πρώτη συνταγή για το μνημόνιο. Έχουμε στην άκρη τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον γνωστό καθηγητή αλλά και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Δημητρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα, κύριε Δημητρόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα στην όμορφη Καλαμάτα, Μεσσηνία. Ξέρω ότι εκπέμπεται στην ευρύτερη περιοχή. Να είστε καλά. Και ξέρω ότι κάνετε σπουδαία δουλειά. Να είστε καλά. Πάντως είστε ιδιαίτερα αγαπητός παντού όπου εκπέμπεται ο κόσμος. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ. Για πείτε μου. Λοιπόν, έχουμε μια ομολογία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία ουσιαστικά ήρθε και έφερε την αντίδραση της Κομισιόν. Ομολογία λάθους αναφορικά με τη συνταγή λιτότητας. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που τονίζατε ότι το μείγμα ήταν αποτυχημένο. Έτσι όπως ακολουθούν. Όχι μόνο αυτό. Είχα πει στην εκπομπή σας, αγαπητέ Θέμη, πριν 5-6 μήνες, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε μήπως εγείρουμε αξιώσεις κατά τη Τρόικα, διότι κατέστρεψαν ένα λαό με λάθος συνταγή. Και δύο μέρες μετά από τότε που το είπα για πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή, ήρθε ο Γκάλμπρεϊθ, ο γιος του σπουδαίου παλιού καθηγητή, και είπε ότι οι Έλληνες θα πρέπει να στραφούν αποζημιωτικά κατά τη Τρόικα. Διότι τι συμβαίνει τώρα? Συμβαίνει να έχουν δώσει μια λάθος συνταγή σε ένα λαό, να έχουμε αυτή την κοινωνική επιδείνωση σε όλα τα πεδία, ο λαός να μην μπορεί να αντέξει διότι έρχονται τώρα 5-6 φόροι για τα ακίνητα κλπ. Το χρέος να έχει μειωθεί μόνο κατά 1 δισεκατομμύριο, διότι ο Καραμαλής το άφησε 310 και τώρα θα έχουμε 309, συνεπώς 1 δις, δανειστήκαμε 200 δισεκατομμύρια και έτσι ο λαός έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και έχει όλες αυτές τις κοινωνικές επιδρώσεις. Υπ' αυτή την άποψη, χρέος της κυβέρνησης, της τωρινής, διότι δεν πρέπει και να είμαστε απαξιωτικοί ως πολιτικοί, να πάνε γρήγορα και να πούνε παγώνουμε αυτή την καταστροφική συνταγή, σώστε μας διότι εσείς μας καταστρέψατε και ελάτε να συμφωνήσουμε κάτι, πόσο ο λαός αυτός θα βγει από τα διέξοδα στα οποία εσείς μας βάλατε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είπε το Δουνουτού θα πρέπει να αποτελέσει ισχυρό όπλο της συγκυβέρνησης, αν δεν μπορεί είναι άλλο θέμα να το πει στο λαό, να πάει να τελειώσει, να παγώσει η διαδικασία της καταστροφής του λαού, να υπάρξει μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης. Εάν το αφήσουμε, όπως έγινε με το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, όταν ήρθε και έδωσε το σήμα το Δουνουτού και είπε κάναμε λάθος τον πολλαπλασιαστή, σας δώσαμε ισχυρότερη δόση που δεν φέρνει αποτελέσματα, τώρα έρχεται και πανηγυρικότερα λέει αυτό το οποίο τώρα έχω την τιμή και συζητώ στο εξαίρετο δελτίο του σταθμού σας. Πρέπει άμεσα, αν είναι δυνατόν αύριο, ο ένας είδε ήδη στο εξωτερικό, ο πατριώτης σας πρωθυπουργός, να πάνε γρήγορα και άλλοι δύο, να πάνε να πούνε και στο Δουνουτού και στην Τρόικα, τελειώνουμε με το μνημόνιο, καταστρέψαμε το λαό, δεν μπορούμε άλλο να τον καταστρέψουμε, ελάτε να συζητήσουμε εφόλης της ύλης
για ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης. Άρα αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχουν και περιθώρια διαπραγμάτευσης περαιτέρω και βελτίωσης της κατάστασης. Μα έτσι υπάρχει νέο εφαλτήριο, νέος πυλώνας ισχυρής διαπραγμάτευσης με αυτές τις παραδοχές. Αν δεν γίνει αυτό και κουφέψουμε και δεν πούμε τίποτε, τότε δεν θα μπορούμε να επικαλεστούμε τίποτε όταν έχουμε καταστραφεί ολοσχερός, αγαπητέ κύριε Κανελόπουλε. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσω και να δανειστώ μια κουβέντα η οποία είπατε και πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου, με συγκλώνησε. Δεν πρέπει να απαξιώνουμε κανένα έργο και δεν πρέπει να είμαστε απαξιωτικοί γενικά για την κυβέρνηση. Αυτό που λέτε σας τιμά ιδιαίτερα και σαν καθηγητή και σαν πολιτικό και σαν άνθρωπο. Μα και δεν το έχω πράξει, αλλά και το λέω και το ναι, εννοώ. Εμένα, εγώ προσωπικά, εμένα αυτό πράγμα, εγώ από τη μικρή μου, από τη μικρή μου θέση σας δίνω συγχαρητήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται ομόνοια. Χρειάζεται συνεργασία, πιστεύω, απέναντι σε έναν εκβιαστικό, κατά κάποιο τρόπο, να μην πω τώρα το κογλίφωνο, όπως λέει όλος ο λαός μας, σε έναν απαξιωτικό όμως σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος, μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, έχει οδηγήσει την Ελλάδα στο 28% ενεργεία, 28,5% πόσο ήταν σήμερα, 28 και 65-70% στους νέους, δηλαδή η μετανάστευση θυμίζει αυτή τη στιγμή οι εποχές του 60, του 50 και του 60, και το κυρίο, πριν λίγο μας είπε ο επικεφαλής του, ο καθηγητής σεισμολογίας με το σεισμό που έγινε, ότι η Τρόικα ήθελε να κλείσει και τα σεισμολογικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ, αυτοί δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα διεθνή εκβιασμό, σε ένα εκβιασμό όπως είναι από αυτό το πράγμα, και μας λένε και κάποιοι, προσέξτε μην κουνηθείτε, μην πάθετε ό,τι πάθηκε η Κύπρος. Δηλαδή εκεί δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό τον εχθρό που τον λέω εγώ εχθρό, κύριε καθηγητά, και επικαλούμε την εμπειρία σας, ενωμένοι, και να αφήσουμε λίγο στην άκρη και κάποιες ιδεολογικές μας ταυτότητες. Ενωμένοι σε μία κατεύθυνση. Σωστά. Και το μνημόνιο οδηγεί σε καταστροφή του λαού μας. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει αμέσως να πάρθει πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό, να πάνε γρήγορα να συζητήσουν, διότι άπαξ και το δούνο του είπε ότι δεν βγαίνει πουθενά, δεν αντιμετωπίζεται το χρέος, πρέπει αύριο κιόλας να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις για επί εξυπαρκής και να παραδεχτεί η Τρόικα ότι το μνημόνιο είναι καταστροφή για το λαό και πρέπει να παγώσει κάθε μνημονιακή διαδικασία. Σε αυτή τη λογική όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Και να χάσει και η Τρόικα, να πληρώσει και η Τρόικα. Το πράγμα πληρώνει απλώς ο κόσμος. Οι αυτοκτονίες, τα κεφαλικά, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το κόστος της διάσωσης πρέπει να το αναλάβει ακέραια η Τρόικα. Συμφωνώ πολύ. Να πάμε σε ένα ζήτημα, κύριε καθηγητά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όλα τα κόμματα εξελίσσουν τις εσωτερικές τους διεργασίες. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, σε μια πορεία προς το συνέδριο, η οποία θα πρέπει να είναι προς την ενοποίηση. Προς ποια κατεύθυνση? Είναι συναρπαστική διαδικασία, στοχεύουμε στην ενοποίηση, στοχεύουμε να έχουμε νέα φωνή, νέο λόγο, πρόγραμμα και βεβαίως όποιες διαφορετικές απόψεις με στοιχείο διακριτότητας δεν πρέπει να δημιουργούν ανασφάλεια και σύγχυση στον πολύπαθο λαό μας. Συνεπώς, είναι μεγάλο το τύχημα αυτό το οποίο επιχειρούμε, να ενοποιηθούμε ως φορέας, διότι ο λαός θέλει ένα κόμμα στο οποίο ενδέχεται να του επισκεφτεί και κυβερνητικά καθήκοντα, να μην του προκαλεί σύγχυση και ανασφάλεια. Υπό αυτή την έννοια, εμείς πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτό το οποίο προανέφερα. Εγώ δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις. Κύριε καθηγητά, εγώ είσαι πλήρως κατατοπιστικός πάντα, γι' αυτό και είσαι και ιδιαίτερα αγαπητός και στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή, σε όλη την Πελοπόννησο που εκπέμπουμε. Ότι με τιμάτε και εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι τιμή μας να σας φιλοξενούμε. Δική μου τιμή. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Νίκο, να ευχαριστήσουμε και εσένα. Πάμε τώρα σε ένα δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε κοντά στην αποθήκη των πυρομαχικών τη 125. Ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Πύρκα για ξέσπαση το μεσημέρι νότια της 125 κοντά στην αποθήκη των πυρομαχικών που βρίσκεται εκτός της μονάδας. Η φωτιά ξέσπασε στην περίφραξη και πέρασε και εντός του φυλασσόμενου χώρου με συνέπεια να σημάνει συναγερμός. Δύο πεζεντέλ και αρκετές δυνάμεις πυρόσβεσης της μονάδας και της υπηρεσίας της Καλαμάτας, όπως και η πολιτική προστασία και ο Δήμος, ήταν εκεί προκειμένου η φωτιά να μην πάρει διαστάσεις.
μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή του αεροδρομίου και συγκεκριμένα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εκεί που είναι τα πυρομαχικά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε έξω από το αεροδρόμιο, σε έναν καλαμιώνα όπως βλέπετε εδώ, και επεκτάθηκε και μπήκε και μέσα στο αεροδρόμιο. Αμέσως από τη μεριά του Δήμου Καλαμάτας που εκπροσωπώ κινητοποιήθηκαμε. Στείλαμε δύο υδροφόρες οι οποίες συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην κατάσβεση. Στην κατάσβεση οι πυροσβεστικές υπηρεσίες που είχαν τον πλήρη τις διαταγές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν και αεροπλάνα πεζαντέλ, όπως βλέπετε, και κάνουν βολές. Βρίσκεται σε έλεγχο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βρίσκεται σε έλεγχο η πυρκαγιά. Περνάμε τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης. Άσχημα είναι τα νέα για τους περισσότερους υποψήφιους που έδωσαν μαθηματικά, καθώς φαίνεται να έχει γίνει εντός εισαγωγικών σφαγή. Παράλληλα, κακή επίδοση υπάρχει σε φυσική ιστορία και αρχαία, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των μαθητών για τα αποτελέσματα. Η αγωνία των παιδιών που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις για το πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις είναι μεγάλη. Όπως δήλωσε στο News το εκπαιδευτικό ερευνητή Στράτος Στρατηγάκης, οι βάσεις εξαρτώνται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο αριθμός των εισακτέων. Πόσες θέσεις δηλαδή θα διαθέσει το Υπουργείο Υπαιδείας στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Ο αριθμός είναι ακόμη άγνωστος. Η καθυστέρηση είναι μεγάλη, δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία των πανελλαδικών. Ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει τις βάσεις είναι η επιδόση των υποψηφίων. Για αυτές ακόμη δεν έχουμε τα επίσημα στατιστικά που θα μας δώσουν πλήρη εικόνα. Έχουμε όμως μία πρώτη εκτίμηση από τα βαθμολογικά κέντρα, σύμφωνα με την οποία μιλάμε για μεγάλη σφαγή στα μαθηματικά κατεύθυνση και γενική παιδεία, για προβλήματα στη φυσική και για χειρότερες επιδόσεις και στα αρχεία και στην ιστορία σε σχέση με πέρσι. Ο τρίτος παράγοντας που διαμορφώνει τις βάσεις είναι οι επιθυμίες των υποψηφίων. Αυτός ο παράγοντας είναι άγνωστος. Δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε και αυτό είναι που δημιουργεί και τις εκπλήξεις κάθε χρόνο, εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης. Σε σχέση με τη διαμόρφωση των βάσεων, μπορούμε να πούμε ότι στο δεύτερο και στο τέταρτο πεδίο, που έχουμε βασικά μαθήματα, τα μαθηματικά και τη φυσική, οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι χειρότερες από πέρσι. Τα μόρια που θα συγκεντρώσουν είναι λιγότερα. Και άρα περιμένουμε να έχουμε μεγάλη πτώση των βάσεων, εάν διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εισακτέων. Το δεύτερο πεδίο συμπεριλαμβάνει τις θετικές επιστήμες, δηλαδή μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς. Το τέταρτο πεδίο περιλαμβάνει τις τεχνολογικές επιστήμες, δηλαδή τους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους μηχανολόγους αλλά και άλλους. Μικρότερη πτώση θα έχουμε στο τρίτο πεδίο και στο πρώτο πεδίο, ενώ πτώση θα έχουμε και στο πέμπτο, γιατί εκεί τα μαθηματικά γενικής παιδείας δημιούργησαν μεγάλες δυσκολίες στους υποψηφίους και έχουμε και εκεί χαμηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό ερευνητή, η εικόνα που έχουμε λοιπόν είναι ότι θα υπάρξουν παντού πτώσεις με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των εισακτέων δεν θα μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε κλίμα συγκίνησης έγινε η τελετή ορκομοσίας στο Πανεπιστήμιο Σχολή της Καλαμάτας. 33 πτυχιούχοι παρέλαβαν τα πτυχία τους. Τις σπουδές ολοκλήρωσαν φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, της Φιλολογίας και του Μεταπτυχιακού της Εθνικής Φιλοσοφίας. Οι 33 λοιπόν νέοι πτυχιούχοι παρέλαβαν τα πτυχία τους κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας που έγινε στο αμφιθέατρο της Σχολής του Πανεπιστημίου στην Καλαμάτα. Αγαπητοί πτυχιούχοι, σήμερα επιβραβεύονται οι κόποι και οι προσπάθειές σας σε όλα αυτά τα χρόνια της φοιτησής σας. Σας αξίζει λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο και ευχές για μια πετυχημένη σταδιοδρομία και ευτυχία στη ζωή. Σήμερα επίσης επιβραβεύονται οι αγώνες των γονιών σας που τόσο σας στήριξαν και που σήμερα έχουν κάθε λόγο να σας καμαρώνουν συγκινημένοι και να αισθάνονται εξαιρετικά υπερήφανοι. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει λοιπόν και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, για τους δικούς σας αγώνες και θυσίες. Σήμερα όμως επιβραβεύονται και οι κόποι των καθηγητών σας, που με ιδιαίτερη χαρά βλέπουν στα πρόσωπά σας τις προσπάθειές τους να ευωδώνονται. Ένα τρίτο λοιπόν μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους τους συναδέλφους καθηγητές για τη συνεισφορά τους στην πρόοδό σας, αλλά και στα στελέχη των διοικητικών τεχνικών υπηρεσιών της σχολής για τη συνεχή αρρωγή που προσφέρουν στους φοιτητές της σχολής. Τους πέφτει και με επιτυχία. Και περνάτε σε μια άλλη πραγματικότητα που θα σας ζητήσει να είστε συνεχώς σε εγρήγορση, να είστε και πάλι δραστήριοι, να είστε δημιουργικοί, υπεύθυνοι, να θέσετε σε πράξη τη γνώση που αποκτήσατε.
ώστε να συμβάλλετε θετικά στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Θα απαιτηθεί να έχετε συνέπεια και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει και εμάς τους δασκάλους σας, ήθος. Να έχετε φαντασία και τόλμη. Το πέρασμα στην πράξη είναι πάντα πρόκληση, γιατί εκεί θα μετρήσετε τις δυνάμεις σας. Για όλους εσάς φίλες και φίλοι, μία μέρα που έχετε το πιστέγασμα των κόπων χρόνων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους γονείς σας για το ήθος, για την αντοχή και την προσπάθεια που κατέβαλαν τόσα χρόνια ώστε να έρθετε εσείς σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση. Να σας πω ότι οι κόποι σας ευωδόθηκαν. Παίρνετε αυτή τη στιγμή σε ένα δύσκολο καιρό, σε δύσκολες συγκυρίες, ένα καλό πτυχίο. Ένα καλό πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών που, όπως είπε και ο Πρίτανης και η Κοσμήτωρ, αυτή τη στιγμή έχουμε απόλυτη ανάγκη, εκτός από τα άλλα υλικά αγαθά τα οποία επιδιώκουμε, πάνω απ' όλα ανθρωπιστικές αξίες. Είναι πράγματι πολύ δύσκολη η σημερινή καιρή. Δεν το κρύβει κανείς. Προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία. Σας υπενθυμίζω δύο βασικά πράγματα στο σύντομο λόγο που θα σας πω. Που θα πρεθεί. Και από τα δύο μας τμήματα υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Έκλεισε απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας προς όσους χρησιμοποιούν εργοταξιακό ρεύμα σε αποπερατωμένες οικοδομές να το διακόψουν και να προχωρήσουν σε κανονική ηλεκτροδότηση. Το ΤΑΠ, τα τέλη και η φορολογία είναι για όλους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάντως είναι αρκετές. Λόγω κρίσης, ίσως και όχι μόνο, κάποιοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν εργοταξιακό ρεύμα, δηλαδή φθηνότερο τιμολόγιο, σε αποπερατωμένες οικοδομές. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προχώρησε σε μια έκκληση για να το διακόψουν και να προχωρήσουν σε κανονική ηλεκτροδότηση και αυτοί οι χώροι έχουν ήδη εντοπιστεί. Και λόγω της οικονομικής κρίσης, πάρα πολλοί κόσμος ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. Τους παρακαλώ πάρα πολύ και δημόσια να κάνουν κανονική ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους. Έχουμε πληροφορία ότι και πολυκατοικία ολόκληρη ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. Το εργοταξιακό ρεύμα σε μια οικοδομή μπορεί να είναι 3 χρόνια, όχι επάπειρον. Το λέω αυτό διότι ο κόσμος πρέπει να τακτοποιηθεί, γνωρίζουμε τους χώρους, οι έλεγχοι συνεχίζονται, ξέρουμε ότι υπάρχει κρίση, ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά και το ΤΑΠ και τα τέλη και η φορολογία γενικότερα είναι για όλους. Δεν μπορεί να είναι κάποιοι κορόιδα και να πληρώνουν και άλλοι να χρησιμοποιούν την διαθλασμένη, να γλιτώνουν βέβαια κάποιους φόρους και κάποια τέλη δημοτικά, αλλά αυτό είναι σε βάρος των άλλων. Τους παρακαλώ πάρα πολύ να τακτοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους και να ρευματοδοτήσουν κανονικά τα σπίτια τους. Πάμε τώρα στον αγροτικό τομέα με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις καλλιέργειες ρυζιού. Αυτές επισκέφθηκε σήμερα την προσωπία μαθητών αλλά και η Δημοτική Αρχή Μεσίνης στην περιοχή της Μακαρίας. Λίγοι είναι εκείνοι που έχουν απομείνει και ασχολούνται με την καλλιέργεια ρυζιού. Μια καλλιέργεια που έχει την δική της παράδοση στην περιοχή της Μακαρίας. Στον κάμπο της Μακαρίας, σε ένα χωράφι που είναι προετοιμασμένο και πλημμυρισμένο για να σπείρουμε το ρύζι. Το ρύζι πρέπει για να σπαρθεί να είναι όπως το βλέπετε τώρα, το χωράφι φτιαγμένο. Πρέπει να είναι γεμάτο νερό. Αφού το ρύζι χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Λοιπόν, γιατί η τροφή του ρυζού είναι το νερό. Χωρίς νερό το ρύζι δεν ζει. Δεν θα βγάλει, δηλαδή να φτάσει να βγάλει στάχη και καρπό. Το οποίο μετά αυτό εμείς το πάμε στο εργοστάσιο, το αποφτιώνουμε και το τρώμε. Όπως το έχουμε συνηθίσει στο σούπερ μάρκετ να είναι συσκευασμένο ή και χύμα. Εμείς τώρα τελευταία εδώ έχουμε κάνει, κάνουμε και δική μας αποφτίωση, η παραγωγή. Και έχουμε και δικό μας ρύζι ντόπιο, εδώ. Αυτό εδώ που βλέπετε θα αποφτιωθεί και θα υπάρχει και στην αγορά. Το ντόπιο ρύζι εδώ της Μακαρίας Γης, έτσι λέγεται εδώ η τοποθεσία, λέγεται Μακαρία Γη, και του Βάλτου πιο πάνω της Περχογείας, είναι το καλύτερο ποιοτικός σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό να συζητάτε ρύζι ντόπιο.
Η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να στηρίξει την καλλιέργεια και τους καλλιεργητές, προκειμένου αυτοί να αναπτυχθούν στην συνέχεια. Σήμερα στην Μακαρία, με σκοπό την ενημέρωση για την καλλιέργεια του ρυζιού, βρέθηκαν μαθητές του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου της Μεσίνης. Να έχουμε αυξητική τάση και περισσότερους καλλιεργητές και περισσότερη παραγωγή. Επίσης, να ευχαριστήσω το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο, τον εκπαιδευτικό που συνόδευσε τα παιδιά σήμερα. Το τρίτο Δημοτικό Σχολείο που συνόδευσε σήμερα τα παιδάκια και τα οποία ήρθαν να δουν από πρώτο χέρι πώς γίνεται η καλλιέργεια του ρυζιού. Ήδη είδαν πώς σπέρνουν το ρύζι, μετά θα φυτρώσει και στο τέλος θα γίνει αυτό εδώ που το έχω και εγώ στο γραφείο μου από πέρσι. Είναι, μοιάζει λίγο με το σιτάρι, αλλά αυτό είναι που βγάζει τελικά το ωραίο άσπρο ρύζι. Και όπως είπε και ο κύριος Περωτής στην αρχή, αυτό το ρύζι της περιοχής εδώ είναι το καλύτερο. Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο γιατί και τη Δημοτική Αρχή της Μεσίνης, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που ασχολείται με το θέμα του ρυζιού και μας συμπαραστέκεται. Τα παιδιά εδώ σήμερα είδαν τη διαδικασία της σποράς. Ευχαριστούμε και το σχολείο που έστειλε τα παιδιά και προχωράμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουν οι νέες γενιές ένα καλό προϊόν, ένα παραδοσιακό προϊόν. Μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το προϊόν και για άλλα προϊόντα έχει φυσικά. Αλλά βλέπω αυτό το ενδιαφέρον και βλέπω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Εμείς αυτό που βγάζουμε εδώ στη Μεσσηνία, ειδικά το ρύζι. Και το λάδι και 2-3 προϊόντα είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Δεν υπάρχουν σαν και αυτά, στην Οστιμιά και σε όλα. Αλλά θέλουμε πιο πολύ ενδιαφέρον να δείξει και η πολιτεία, όσο δίνει και η Δημοτική Αρχή, να δείξουν και το Υπουργείο. Πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έρχονται κατευθείαν σε επαφή με τη φύση και με τις διαδικασίες παραγωγής, γιατί μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο και τον κύριο Δήμαρχο που μας έδωσε την ευκαιρία. Μια σημαντική διάκριση καταγράφει ο Δήμος Καλαμάτας που αναδείχθηκε πρωταθλητής σε ανακύκλωση. Τα εύσημα στους υπαλλήλους της υπηρεσίας και τους πολίτες απέδωσε ο Παναγιώτης Νίκας. Και σημείωσε πως το βραβείο αυτό είναι σημαντικό για την εικόνα του Δήμου, αλλά αντανακλά κυρίαρχα στις προσπάθειες των πολιτών. Αισθάνθηκα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πολύ μεγάλη χαρά και ως πρόεδρος της ΠΕΔ, γιατί είναι κάτι, γιατί αυτή η βράβευση θα αντανακλάσει ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ότι κάτι γίνεται και εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας, πρώτα απ' όλα, αλλά και στην υπηρεσία πρασίνου. Να ευχαριστήσω όμως πάνω απ' όλα τους δημότες και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, που όπως αποδεικνύεται έχουν και τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για αυτό το επίτευγμα. Αν δεν μας είχαν πυρπολήσει τα μηχανήματα στη Μαραθώλακα το Πάσχα ανήμερα του 2011, η Καλαμάτα θα είχε ξεπεράσει στην ανακύκλωση ακόμα και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε σήμερα περίπου στο 25% που πράγματι αποτελεί έναν άθλο αν σκεφτούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται. Ο κ. Νίκας υπογράμμισε πως υπάρχει βούληση για την αύξηση των κάδων ανακύκλωσης και παράλληλα θα επιχειρηθεί να διεκδικηθούν περισσότερα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης και μέσα για διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά που θα έρθουν στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων ύστερα από αυτή τη βράβευση θα είναι πολλά και σημαντικά. Έχουμε ένα πολύ δυνατό επιχείρημα να διεκδικήσουμε επιπλέον απορριμματοφόρα για την ανακύκλωση. Ήδη μίλησα με τον κύριο Αραζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, και έχουμε κάθε λόγο να ζητήσουμε και μέσα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων συνολικά. Και βεβαίως κάθε λόγο να επιμένουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων των σύμμικτων με κομποστοποίηση και ανακύκλωση είναι ό,τι το καλύτερο και για το περιβάλλον αλλά και από οικονομική άποψη. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κόσμο, στους πολίτες και στα παιδιά μας που δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει το δρόμο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πλεονεκτήματα ξεχωριστά μπορεί να προσφέρει η κατοχήρωση ενός εμπορικού σήματος και η εξασφάλισή του και είναι κάτι που έχει αποδειχθεί στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Το σήμα που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε το αντικείμενο ενημερωτικής εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Το ενδιαφέρον επιχειρηματιών του νομού προσέλκυσε η μερίδα που διοργανώθηκε στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και που είχε να κάνει με το εμπορικό σήμα.
Δημοσκόπιο ειδικό πριν την κατοχήρωση του σήματος πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης. Υπάρχουν τρία επίπεδα προστασίας εμπορικού σήματος. Εθνικό σήμα, κοινοτικό σήμα, διεθνές σήμα. Η κατοχήρωση του εμπορικού σήματος σημαίνει διατήρηση ή απόκτηση μεριδίων της αγοράς. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας, αντιλαμβανόμενος τις λειτουργίες αυτές που επιτελεί το εμπορικό σήμα, θα πρέπει να κατοχυρώνει το σήμα της επιχείρησής του για να προστατεύεται από τους ανταγωνιστές. Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι 10 έτη και παρατήρεται με πρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης. Από εξειδικευμένους ομιλητές παρουσιάστηκαν τα πλέον εκτήματα της κατοχύρωσης ενός σήματος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα και τη μοναδικότητα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται τόσο στην καλλιέργεια και την παραγωγή διαφορών προϊόντων, όσο και στις τομές των υπηρεσιών που συνηθίζουν και δημιουργούν διάφορες επιχειρήσεις και παροχή υπηρεσιών. Είναι άνθρωποι που ενδεχομένως και πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τον τομέα του εμπορίου, να το πω έτσι στην προηγούμενη. Από την άλλη πλευρά, όσο στην Ελλάδα, όσο πλέον κινητικότητα και στο εξωτερικό, οι καταναλωτές έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικοί. Το καταναλωτικό κοινό ζητά να γνωρίζει πλέον την ταυτότητα των προσώπων των επιχειρήσεων που βρίσκονται πίσω από την ετικέτα που τους προσφέρει και από την υπηρεσία που τους προσφέρει. Γι' αυτό, αφενός γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο την ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη του ΠΑΜΕ με σκοπό την γνωστοποίηση των προβλημάτων κάθε συνταξιούχου και ανέργου. Σήμερα στο ΙΚΑ, λοιπόν, η οικονομική κρίση έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή της με την μείωση συντάξεων και επιδομάτων, φτάνουν στο χειρότερο σημείο. Αρνηθήκαν στον εργατών τις πλάτες, δεν τα παζαρεύουμε με κεφαλαιοκράτες. Τα ταμεία χτίστηκαν στον εργατών τις πλάτες, δεν τα παζαρεύουμε στους κεφαλαιοκράτες. Το ΠΑΜΕ προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, όσο και οι άνεργοι, αφού η οικονομική κρίση πλήττει πλέον τους περισσότερους. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν να αγοράσουν τα φαρμακά τους γιατί πρέπει να τα πληρώσουν, δεν μπορούν να πάνε στους συμβεβλημένους γιατρούς γιατί υπάρχει πλαφόν τουλάχιστον 200 ατόμων το μήνα και έτσι έχουν πρόβλημα και πάνε σε ιδιώτες. Άρα ένα μέρος του συμμαντήματός τους πάει προς τους ιδιώτες και πληρώνουν από την τσέπη τους. Και τα λέμε αυτά γιατί μας είπαν ότι οι υψηλές συντάξεις οφείλονται η κρίση. Εμείς από τα στοιχεία που έχουμε ξέρουμε ότι η μέση σύνταξη σε όλα τα ταμεία είναι 542 ευρώ. Για το ΙΚΑ το 50% των συντάξεων είναι μέχρι 500 ευρώ και το 78% των συντάξεων είναι μέχρι 1000 ευρώ. Άρα είναι ψέμα ότι για την κρίση οφείλονται οι υψηλές συντάξεις. Την τοπική κοινωνία μάθαμε ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν πήρε το ΕΚΑΣΤ. Ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων στη σύνταξη του Ιουνίου είχε λόγω λάθους, δεν ξέρουμε, μειωμένες συντάξεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη βιωσιμότητα των ταμείων. Η κρατική χρηματοδότηση στα ταμεία, η φετινή, είναι μειωμένη από 30 μέχρι 40%. Άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση και εδώ έχουμε μια ανακοίνωση βγάλει που βάζουμε αυτά τα ζητήματα αν το κράτος θα δώσει στα ταμεία αυτά που οφείλει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η προσπάθειά τους είναι να μεταφέρουν την ασφάλιση, την δημόσια, γιατί εμείς πιστεύουμε στη δημόσια ασφάλιση, την κοινωνική, στην ιδιωτική ασφάλιση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και σαν ΠΑΜΕ και σαν τα συνδικάτα, τα ταξικά, πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια αντίσταση απέναντι σε αυτά, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι επαγγελματίες, να δημιουργήσουν μια ενότητα απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, ούτως ώστε με ένα κίνημα ισχυρό, ταξικό όμως, απέναντι στον αντίπαλο που είναι τα μονοπόλια, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Μια ξεχωριστή επίδειξη είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν χθες στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, όπου οι αθλητές του Ίκαρου, του Τμήματος Ενόργανης Γυμναστικής, μάγεψαν με τις ικανότητές τους.
ΑΠΟΚ Ίκαρος με το τμήμα ενόργανης μάγευσε με την επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, αφού μικροί και μεγάλοι έλαβαν μέρος, αποδεικνύοντας πως η σκληρή δουλειά το χειμώνα απέδωσε καρπούς. Ένατη χρονιά συνεχίζουμε να λειτουργούμε το τμήμα της ενόργανης γυμναστικής με πρωταγωνίστρια τη γυμνάστρια Γούλα Κούζου, που από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι δείχνουμε, καταλαβαίνουμε ότι με το τι δύναμη και πάθος στη δουλειά της επιτυγχάνει να μπορεί να παρουσιάζουμε αυτό το φαινόμενο. Η χαρά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει των παιδιών. Δεύτερον είναι το θέμα ότι αθλούνται, ασκούν το σωματάκι τους. Που βρέθηκαν στο στάδιο χάρηκαν ιδιαίτερα με τις επιδόσεις που σημείωσαν τα παιδιά τους, ενώ άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για μετά το καλοκαίρι. Μας δίνει ψυχική δύναμη και πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε ακόμα πιο καλύτεροι, πιο δυνατοί, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη χαρά από ό,τι βλέπουμε. Από ό,τι βλέπουμε, γιατί σήμερα δεν ευχαριστιέται μόνο ο γονέας που παρακολουθεί, ευχαριστιέται και το ίδιο το παιδί. Επιτυχία διεξήχθησαν σήμερα στη Μεσίνη. Οι αγώνες στίβου για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Αρκετά παιδιά πήραν μέρος, δείχνοντας τις δυνατότητές τους. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους σημερινούς αγώνες στίβου του Καλλικρατικού Δήμου Μεσίνης. Συγχαίρω όλα τα παιδιά λοιπόν και ιδιαίτερα αυτά που είχαν καλές επιδόσεις. Συγχαρητήρια πρώτα στα παιδιά, μετά στους δασκάλους σας και μετά σε όλους τους άλλους από τη Δημοτική Αρχή, τους Αντιδήμαρχους και όλη τη Δημοτική Αρχή και τους υπαλλήλους που βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Θερμά συγχαρητήρια και του χρόνου πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερες επιδόσεις. Εσείς
παιδιά πρέπει να κάνετε πάντα γυμναστική. Διότι γνωρίζετε ότι η γυμναστική κάνει πολύ καλό στην υγεία. Οι παιδίατροι λένε ότι η σωματική άθληση δεν αφήνει τα παιδιά να γίνουν παχύσαρκα, να έχουν δίνει στα παιδιά μια καλή πίεση, να έχουν καλά επίπεδα χοληστερίνης καλής και κακής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον των παιδιών μας. Μία αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα. Πόλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.